Εκλεκτό μπούτι πρόβιο. Μυρωδικά και μπαχαρικά, φούρνος παραδοσιακός, αργό μαγείρεμα και πάνω απ' όλα καλή παρέα. Το σημαντικότερο είναι η καλή παρέα. Όσο γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πάρα πολύ καλό, γιατί το αργό μαγείρεμα είναι βασικό για να πάρουμε πάρα πολύ γευστικό ψητό. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα, ξεκινώντας από το άνοιγμα του φούρνου. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε οι αδερφοί Μαλιώρα, ο Γιώργος και ο Αντρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και για το μαγείρεμα όπως θα διαπιστώσετε είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy ή ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Κάθε Πέμπτη σας περιμένει μια πάρα πολύ καλή συνταγή, μια πάρα πολύ καλή αφορμή για να μαζέψετε την παρέα σας. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Επειδή το μπούτι που θα ψήσουμε σήμερα θέλει πολλές ώρες ψήσιμο, πρέπει να σηκωθούμε νωρίς το πρωί για να ανάψουμε το φούρνο και όπως είπαμε σε προηγούμενα βίντεο, πρέπει να βάλουμε στο κέντρο του φούρνου βαμβάκι με ενόπνευμα και λίγα ξερά κλαδιά. Και στη συνέχεια πρέπει να τοποθετήσουμε τα χοντρότερα ξύλα που θα είναι σε σχήμα πυραμίδας. Απλά επειδή θέλουμε πολλές ώρες ψήσιμο, πρέπει να βάλουμε λίγο περισσότερο ξύλα για να θερμάνουμε περισσότερο το φούρνο για να κρατήσει πιο πολύ θερμοκρασία. Αφού βάλαμε τα ξύλα όπως έχουμε πει σαν πυραμίδα, πρέπει να ρίξουμε στο κέντρο του φούρνου ενόπνευμα μέχρι στην προστινή μεριά που είναι η πόρτα του φούρνου για να μπορέσει η φωτιά να πάει μέχρι το κέντρο. Έτσι ο φούρνος ανάβει γρήγορα και εύκολα. Πρέπει στην αρχή να αφήσουμε για λίγο την πόρτα ανοιχτή για να μπορεί να πάρει πιο πολύ οξυγόνο και να ανάψει εύκολα ο φούρνος. Μετά από λίγα λεπτά θα την κλείσουμε και θα αφήσουμε την καμινάδα μέσα. Μετά από μερικά λεπτά που η φωτιά έχει ανάψει καλά, πρέπει να βάλουμε την πόρτα, την οποία θα τη βάλουμε στο προστινό μέρος για να αφήσουμε την καμινάδα στο εσωτερικό του φούρνου για να φεύγει ο καπνός και πρέπει να την γύρουμε λίγο πίσω για να παίρνει οξυγόνο από κάτω να ανάβουν πιο εύκολα τα ξύλα. Θα κάνουμε ένα άλλο το πίπερο με αναλογία 3 κουταλιές της σούπας σαλάτι και 3 κουταλιές του γλυκού πιπέρι. Όλα αυτά μαζί θα τα χτυπήσουμε στο γουδί για να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Φύγουμε το αλάτι και το πιπέρι. Και τα χτυπάμε όλα μαζί μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές μείγμα. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Πολύ ωραία φτιαγμένο. Θα κάνουμε μια πολύ καλή επάλυψη με μουστάρδα πικάντικη από όλες τις πλευρές. Θα πρέπει να πάει παντού καλά σε όλα τα σημεία και θα μας δώσει μια έξτρα γεύση και θα μαλακώσει και εξαιρετικά το κρέας. Θα ρίξουμε το άλλο το πίπερο, θα προσέξουμε να πάει παντού, σε όλα τα σημεία. Κάνουμε μια γενναία επικάλυψη με άλλο το πίπερο. Θα κάνουμε και από την άλλη επάλυψη. Σε όλα τα σημεία. Θα χρειαστεί περίπου 3 κουταλιές μουστάρδα της σούπας. Θα ρίξουμε και από αυτή τη μεριά μία πολύ καλή δόση από το πίπερο. Κόψαμε 6-7 σκυλίδες σκόρδο σε αυτό το κομμάτι περίπου. Θα ρίψουμε 6-7 σκυλίδες σκόρδο σε όλο το μπούτι. Θα πρέπει σε διάφορα σημεία να ανοίξουμε με το μαχαίρι
μια καλή τρύπα για να μπορέσουμε να βάλουμε το σκόρδο μέσα. Τώρα θα βάλουμε μια στρώση κρεμμύδια από την κάτω μεριά. Το κρεμμύδι πρέπει να είναι κομμένο σε φέτες και θα μας γλυκάνει το ψητό μας. Θα βάλουμε ένα-δυο κλωναράκια ρίγανη, δάφνη και δεντρολίβωνο από την κάτω μεριά και επίσης θα βάλουμε και από πάνω. Σε αυτό το σημείο κόψαμε το κότσι για να μπορέσουμε να το διπλώσουμε να πάει από την κάτω μεριά για να μην μας στεγνώσει. Πρέπει σε αυτό το σημείο να ξαναβάλουμε μοστάρδα που δεν είχε πάει πριν. Συνολικά θα χρειαστείτε 4-5 κρεμμύδια μέτρια. Επίσης θα βάλουμε και από πάνω μεριά ρίγανη, λίγο βάγια και δεντρολίβωνο. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε σε διάφορα σημεία. Θα μας δώσει εξαιρετικό άρωμα και η βάγια θα μας δώσει ένα ελαφρύ άρωμα καπνιστό. Χρησιμοποιήσαμε 5 λαδόκουλες στο μέγεθος 50-70. Θέλουμε ένα πολύ καλό τύλιγμα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ατμούς μέσα και να βράσει καλύτερα. Στην αρχή χρειάζεται λίγο βοήθεια για να κρατήσει κάποιος τη λαδόκολα. Το σπάγκο πρέπει τουλάχιστον να το περνάμε 3-4 φορές, γιατί όταν το σφίγγουμε δεν ξεσφίγγει μετά για να κάνουμε το δεύτερο κόμμα. Είναι έτοιμο λοιπόν. Θέλει, όπως βλέπετε, ένα πολύ καλό τύλιγμα. Θα ξεκινήσουμε ψήνοντας σε θερμοκρασία περίπου στους 260 βαθμούς και θα χρειαστεί περίπου 5 ώρες ψήσιμο που υπολογίζω προς το τέλος της μιας ώρας θα έχει γύρω στους 120-130 βαθμούς θερμοκρασία. Ανοίξαμε τη φωτιά για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη φλόγα για να μπορέσει να πυρώσει καλύτερα ο φούρνος. Ο θόλος έχει ασπρίσει, έχει πιάσει θερμοκρασία. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι να συσσωρεύσουμε περισσότερο θερμοκρασία για να έχουμε διάρκεια κατά το ψήσιμο. Η φλόγα έχει πέσει, ο θόλος του φούρνου έχει ασπρίσει όλους, η ένδειξη ότι έχει πυρώσει πολύ καλά. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε τα κάρβουνα. Τα οποία κάρβουνα θα τα ρίξουμε στο μπάρμπικιο για να ψήσουμε και κάτι να έχουμε να τσιμπολογάμε, γιατί το... Χωρίς ψητό εγώ δεν κάθομαι, φεύγω. Γι' αυτό το κάνουμε. 5 ώρες θα μας κόψει πείνα. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το πάνισμα του φούρνου. Η σφουγγαρίστρα πρέπει να μην είναι στημένη, γιατί ούτως ή άλλως ο φούρνος θα εξαρτήσει το μυρό της σφουγγαρίστρας. Με αυτόν τον τρόπο πλειώνουμε και το βάγκατο του φούρνου. Θα κάνουμε πρώτα μια μέτρηση με θερμόμετρο υπέρ-υπέρ ακτινοβολίας. Στο δάπεδο αυτή τη στιγμή έχει 425 βαθμούς, στο θόλο έχει 462 και αριστερά και δεξιά έχει 430. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα ξαναβάλουμε την πόρτα, την οποία αυτή τη φορά θα την βάλουμε μέσα για να αφήσουμε την καμινάδα εξωτερικά για να μην χάνουμε θερμοκρασία. Σε αυτό το σημείο θα αφήσουμε το φούρνο να οριμάσει και να πέσει τη θερμοκρασία στους 260 βαθμούς περίπου για 3 τέταρτα αναλόγως και το φούρνο. Λοιπόν, άντε να ρίχνουμε στη φωτιά κανένα λουκανικάκι. Κάμια πατατούλα. Διάφορα σχέδια πατάτες. Και κομμένοι και μικρές baby και ολόκληροι. Και θα ψήσουμε και μπέργκερ για τα μικρά. Το μπέργκερ, στο μπέργκερ δοκιμάζεται τη ζύμωμα. Απλά πλάθουμε το μπέργκερ, το μπιφτεκάκι μας δηλαδή, και αλάτι, πιπέρι. Και να σηκώνουμε ελαφρά στην αρχή για να μην μας κολλήσουμε.
ανασηκώνουμε τα πιφτεκάκια μας για να μην κολλήσουν. Και γυρίζουμε γρήγορα την πρώτη φορά. Βάλε μας και κανένα ψωμάκι, Αντρέα. Λίγο ψητό ψωμί είναι ό,τι πρέπει. Ψωμί ψητό σε δυνατή φωτιά, να πάρει χρωματάκι και γεύση ψητού. Λαδολέμονες στις πατάτες, να πάρουν λίγο γεύση. Και βάζει και λίγο στο ψωμάκι, Αντρέα, να δούμε. Για να τις κρατήσει και λίγο υγρές. Για βάλε και λίγο στο ψωμί. Να κάνουμε μια δοκιμή. Να δώσουμε κάτι έχει. Το διαφορετικό. Να δώσουμε λίγο γεύση. Αυτό είναι. Και λίγο ρίγανη. Στο ψωμάκι. Και σκοτριμένη. Και στην πατάτα. Και στο ψωμί. Και λίγο σκουρδάκι μετά στο ψωμί, ε. Έτσι πρέπει. Θα βάλουμε από τον κήπο τα φρέσκα τα μικρά. Α, ναι. Είναι στα καλύτερά τους. Σήμερα είναι μια υπέροχη ημέρα. Και στρώσαμε τραπέζι έξω. Ελάτε μικροί. Είναι έτοιμα. Τα μπέργκερ σας. Έτοιμα είναι, εδώ τα έχω όλα. Έλα. Τα χέρια σας είναι καθαρά. Μπράβο. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος στους 260 βαθμούς θερμοκρασία και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε μέσα. Το βάλουμε στο βάθος, πιο πίσω από το κέντρο του φούρνου. Και ένας ωραίος συγκριτός μεζές, εδώ από το χασάπι μας. Θα το δούμε μετά τι. Κλείνουμε την πόρτα στο εσωτερικό, να αφήσουμε την τρύπα του φούρνου από την έξω μεριά, για να μην χάνουμε θερμοκρασία. Και για 5 ώρες το ξεχνάμε. Ο μεζές που μας έκανε δώρο ο χασάπις, για να προσφαΐσουμε πριν το καλό, που δεν σας έχω πει τι είναι, θα το δούμε τώρα. Έχει λιώσει. Κεφαλάκι αρνίσιο λοιπόν, από το φίλο μας το χασάπι. Πα, τι πειρασμός είναι αυτός, λίγο μαγουλάκι. Ωραίο, πολύ ωραίο. Εδώ, Δημήτρη, πάρε, εδώ. Θα κρύψεις και τα δάχτυλά σου είναι. Χάικεις, ρε. Ζηματάει, τώρα βγήκε. Έλα εδώ. Και ο κλεκτός μεζές του κάθε καλοφαγά είναι η γλώσσα. Μετά από 5 ώρες ψησίματος και με θερμοκρασία 120 βαθμούς είναι ώρα πλέον να το βγάλουμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το ανοίξουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν της δοκιμής. Έλα που θα... Αδέρφε, ούτε το όνομά σου μπορώ να πω αυτή μου δουλειά. Σιγά καίει, Δημήτρη. Έχει βγει το κόκκαλο. Να πάρω το κόκκαλο εγώ και να φύγω. Καλοψημένο. Έχει ψηθεί τέλεια. Α, okay. Είναι πολύ αρωματικό. Τι λέει. Λευτικά είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Πάρε το μικράκι. Και να το πάω το βολικό. Βάου! Καίει, πρόσχε. Καίει. Θέλω εγώ και να φύγω. Τέλειο. Καλή γνώριξη. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα και καλές απολαύσεις.